Το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρία αποφάσισε την παροχή έκτακτου επιδόματο για του κατοίκου των ορεινών περιοχών που βρίσκονται σε υψόμετρο πέραν των 600 μέτρων, στηριζόμενο στην πολιτική που ακολουθείται και που εφαρμόζεται. Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε την παροχή έκτακτου επιδόματο το οποίο θα είναι ύψου 50% του επιδόματος που α, έχει παραχωρηθεί το 2021, α, για να μπορέσουν να στηριχθούν οι κάτοικοι των ορεινών α, και μειονεκτικών μας περιοχών, εξαιτία και της αύξησης α, στις τιμές των καυσίμων, αλλά βεβαίως και λόγω των α, δύσκολων καιρικών συνθήκων που επικρατούν. Θέλω να... Α, να δηλώσουμε ότι με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο το Υπουργικό Συμβούλιο δείχνει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δείχνει ξεκάθαρα το ενδιαφέρον τους για τις ορεινές περιοχές. Η συγκεκριμένη αύξηση που παραχωρείται για φέτος είναι εξαιρετικά σημαντική και γενναιόδορη και πιο συγκεκριμένα έναν ζεύγο συνταξιούχων το οποίο διέμενε σε, σε μια κοινότητα υψομέτρου μεταξύ 800 και 1000 μέτρων και λάμβανε μέχρι σήμερα 395 ευρώ επίδομα, θα έχει να λαμβάνει πρόσθετον επίδομα για φέτος, 198 ευρώ ε, για την φετινή χρονιά, αν επαναλαμβάνω, και ένα νεαρό ζευγάρι με τρία τέκνα, το οποίο ε, λάμβανε ε, 1.050 ευρώ ως επίδομα στη, στην ε, διαμένουσα ορεινή περιοχή, θα έχει λαμβάνει για φέτος έκτακτον επίδομα πρόσθετα άλλα 525 ευρώ. Ω εκ τούτου γίνεται αντιληπτό ότι η στήριξη τη κυβέρνηση είναι έμπρακτη, είναι γενναιόδορη, ακριβώ γιατί θέλουμε να συνδράμουμε ιδιαίτερα του διαμένοντε στι ορεινέ και μειονεκτικέ περιοχέ. Με τη συγκεκριμένη πολιτική, επωφελούνται 19.000 δικαιούχοι ή 7.500 νοικοκυριά σε 110 κοινότητε των ορεινών μα περιοχών.